Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενεργειακή μελέτη ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος. Αυτό αποτελείται από μια μπαταρία των 4,5 V, η οποία συνδέεται σε σειρά με έναν διακόπτη, με ένα αμπερόμετρο και με έναν λαμπτήρα. Αυτή τη στιγμή ο διακόπτης είναι ανοιχτός και το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα. Συνδέουμε ένα βολτόμετρο στους πόλους της μπαταρίας και μελετάμε την τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα άκρα της μπαταρίας, καθώς το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα. Στην συνέχεια, κλείνουμε τον διακόπτη για να περάσει ρεύμα. Παρατηρούμε ότι το λαμπάκι ανάβει και ξαναβλέπουμε την τιμή της τάσης στα άκρα της μπαταρίας, καθώς και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Στη συνέχεια, με ένα δεύτερο βολτόμετρο, το συνδέουμε στα άκρα του λαμπτήρα και υπολογίζουμε την τιμή της τάσης στα άκρα του λαμπτήρα. Εναλλακτικά, για την ενεργειακή μελέτη ενός άλλου ηλεκτρικού κυκλώματος, μπορούμε στη θέση του λαμπτήρα να βάλουμε μια αντίσταση των 10 ohm. Στη συνέχεια, οι διαδικασίες που ακολουθούμε είναι ακριβώς ίδιες. Δηλαδή, συνδέουμε το βολτόμετρο στους πόλους της μπαταρίας, και βλέπουμε την τιμή της τάσης ενώ ο διακόπτης είναι ανοιχτός, δηλαδή ενώ το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα. Στη συνέχεια, κλείνουμε το διακόπτη, περνάει ρεύμα, προσδιορίζουμε την τιμή της έντασης του ρεύματος, παρατηρούμε ότι η τάση στους πόλους της μπαταρίας έχει πέσει, και στη συνέχεια συνδέουμε πάλι ένα δεύτερο βολτόμετρο στα άκρα της αντίστασης για να υπολογίσουμε την τάση.